Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω από την επικαιρότητα, γιατί είναι ιδιαίτερα σκληρή. Σήμερα το πρωί 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέο κύμα Ισραηλινών βομβαρδισμών στο νότιο Λίβανο. Και το αναφέρω γιατί είναι πάλι μία τρομοκρατική και δολοφονική πράξη και με αυτή την έννοια αποτελεί ντροπή οι δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, να λέει για το κράτος δολοφόνο ότι έχει δικαίωμα να μείνεται. Όταν είναι αυτό που επιτίθεται, δολοφονεί μαζικά γυναικόπαιδα, γιατρούς, ανήμπορους και είναι σε εξέλιξη με μεγάλη αγριότητα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δεν μπορεί κανείς να σιωπά απέναντι σε αυτό το έγκλημα και συνεχίζει. Τώρα βάζει φωτιά και στο Λίβανο, σπέρνει το θάνατο, σκοτώνει χρησιμοποιώντας ασύμετρες απειλές και πρακτικές δολοφονίας αμάχων. Είναι λοιπόν πρόκληση και ντροπή η στήριξη στο κράτος δολοφόνο. Δεν απηχούν και δεν έχουν σχέση με τα αισθήματα του ελληνικού λαού, ούτε και με το διεθνές δίκαιο. Και τώρα να έρθουμε στο νομοσχέδιο. Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δημιουργήθηκε ουσιαστικά για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της εποχής μας. Ποια είναι όμως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας? Για μας είναι τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και ο κίνδυνος κλιμάκωσης του υπεριαλιστικού πολέμου και η εμπλοκή της χώρας μας στους αιματοβαμμένους σχεδιασμούς. Οξύνεται ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον ευρωατλαντικό άξονα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είμαστε κι εμείς από τη μια, και στον υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτά έχουν σχέση με την οικονομία? Φυσικά έχουν. Και απόδειξη αποτελεί η πρόσφατη έκθεση Ντράγκι σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ευρωενωσιακής βιομηχανίας, βάζοντας τη σφραγίδα για στροφή στην πολεμική οικονομία με πρίκα πάνω από 500 δις που θα φορτωθούν φυσικά στους λαούς και στον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα με την παραπέρα όξυνση των ανταγωνισμών δημιουργείται το ενδεχόμενο ακόμα και ενός γενικευμένου πολέμου. Ακριβώς αυτά στην έκθεση αναφέρονται και την έχει χαιρετήσει την έκθεση τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και βέβαια οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι βιομήχανοι και στη χώρα μας. Ποια είναι η αγωνία των ευρωενωσιακών επιτελείων? Είναι τα μεγάλα διέξοδα που βρίσκεται η καπιταλιστική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται να πηγαίνει προς μια νέα κρίση ως αποτέλεσμα και της βαθιάς εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πρώτα απ' όλα στην τιτανομαχία ΗΠΑ-Κίνας. Δεν κρύβεται και μεταφράζεται σε καταμέτωπο επίθεση απέναντι στους λαούς και τον ελληνικό λαό. Σημειώνει λοιπόν η έκθεση, και χρησιμοποιώ τα δικά τους λόγια, η εποχή της ταχείας ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου φαίνεται να έχει παρέλθει, με τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζουν τόσο μεγαλύτερο ανταγωνισμό από το εξωτερικό, όσο και χαμηλότερη πρόσβαση στις υπερπόντιες αγορές. Η Ευρώπη έχασε απότομα τον σημαντικότερο προμηθευτή ενέργειας, τη Ρωσία. Παράλληλα, η γεωπολιτική σταθερότητα φθήνει και οι εξαρτήσεις μας έχουν αποδειχτεί τροτά σημεία. Αυτά λοιπόν περιγράφει και βαφτίζονται ως υπαρξιακή απειλή στην έκθεση Ντράγκι και καλεί τους λαούς να θυσιαστούν ξανά για να στεριώσουν τα θεμέλια της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που θα αποτελέσουν ένα νέο υπερμνημόνιο τύπου ανάκαμψης, ούτως ώστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να επενδύουν με εγγυημένη υψηλή κερδοφορία και πάνω από 800 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα, που όμως θα φορτωθεί στις πλάτες των λαών με νέους φόρους, όροφες κρατικών δαπανών, ακόμα και για στοιχειώδεις ανάγκες, αλλά και με νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Πραγματικά πολύ βαρύς ο λογαριασμός για τους λαούς. Ήδη για το λαό μας η κατάσταση είναι ασφιχτική. Τα στοιχεία το καταμαρτυρούν. Προτελευταία σε φτώχεια. Και ας υποστηρίζεται ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης κατατάσσουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα αμφισβητούμε. Όμως λέμε, και λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι ζούμε καλύτερα. Χειρότερα ζούμε. Θα βελτιωθεί η κατάσταση με το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μα ήδη από το πρώτο άρθρο για το σκοπό και το δεύτερο για το αντικείμενο δεν βάζεται σε προτεραιότητα τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, αλλά τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων με προτεραιότητα τις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις που φέρνουν κέρδη με ουρά. Μπορεί να αναφέρεται τη δημιουργία διακριτού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων αντιμετώπισης των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Και όμως, έργα αναγκαία για την αντιπλημμυρική προστασία του λαού και της περιουσίας του, ακόμα και για την ίδρυυση ή την άρδευση ολόκληρων περιοχών, απεντάσσονται από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 300 εκατομμύριων ευρώ, επειδή δεν προλαβαίνουν τις προθεσμίες. Πρόκειται για έργα που μπήκαν ως πράσινα στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως και τα ΕΣΠΑ, αποκλείει τη στήριξη επενδύσεων που δεν έχουν ανταποδοτικότητα για το κεφάλαιο. Τώρα ακόμα και αυτά χάνουν την όποια χρηματοδότηση, επιβεβαιώνοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι για τους ομίλους και δεν χωράνε σε αυτό ούτε οι πιο στοιχειώδες ανάγκες του λαού. Αλλά και αυτά που τελικά εγκριθούν θα είναι στη λογική κόστους-οφέλους. Δηλαδή, αν κοστίζει περισσότερο από στοιχειώδεις υποβαθμισμένες αποζημιώσεις, τότε αυτά τα έργα δεν γίνονται. Αφήνεται κόσμο στο έλεος με κίνδυνο τη ζωή του και τις λαϊκές περιουσίες και υποδομές να πνίγονται στα λασπόνερα. Αποκαλυπτικό του προσανατολισμού σας είναι και το άρθρο 5, που δίνεται την έννοια της δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από το κράτος και χρηματοδοτείται από το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μόνο και μόνο αν συγκαταλέγεται σε έναν από τους 10 αναπτυξιακούς τομείς που περιγράφεται. Και βέβαια σε αυτούς τους άξονες δεν συγκαταλέγονται νέα σχολεία με δασκάλους σε πάρκια, γιατί σήμερα είναι εκρηκτική η κατάσταση στα σχολεία με τις συγχωνεύσεις τμήματων που προωθεί η κυβέρνηση, αφού πολλά παιδιά αναγκάζονται να φεύγουν από το σχολείο τους ή ακόμα και από το χωριό τους, λόγω της κατάργησης των ολιγομελών τμήματων, ενώ την ίδια ώρα φτιάχνονται τμήματα με 25-27 μαθητές, όπου μέσα υπάρχουν 5-6 διαγνώσεις για παράλληλη στήριξη. Όπως δεν συγκαταλέγονται στους επενδυτικούς άξονες, παιδική σταθμή, νοσοκομεία, αντιπλημμυρικά, αξιοποίηση εγχώριων πηγών για φτηνή ενέργεια, κοινωνική, στεγαστική πολιτική, σύγχρονα και επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα και άλλες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Αλλά είναι άξονες που ευνοούν αποκλειστικά την επιχειρηματικότητα και κερδοφορία των ομίλων. Συνεπώς, ταξικό και άδικο το νομοσχέδιό σας. Αυτό φαίνεται και στα άρθρα 6 και 7 του δεύτερου κεφαλαίου, αφού ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός και η κατάρτιση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων εντάσσονται και είναι στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικής στρατηγικής και είναι γνωστό ότι έχει φέρει τη φτώχεια στους πολλούς και τεράστια κέρδη στους λίγους. Στο τρίτο κεφάλαιο για την ένταξη στο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων έργων περιλαμβάνει τον τίτλο, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο κάθε έργου και άλλα, συνοδευόμενο με βεβαίωση ότι υπάρχει συνάφεια με τους στόχους συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, δηλαδή πολύ αυστηρά στόχο προσιλωμένα έργα που συμφέρουν την επιχειρηματικότητα και κερδοφορία, αλλά και για τη σύσταση άξονα μακροχρόνιων δεσμεύσεων με χρονικό ορίζοντα 20 ετίας. Θέλω να πω ότι κάποιοι συσχετίζουν και αναφέρονται σε ομοιότητες με το σχέδιο Μάρσαλ. Απλά να θυμίσω ότι το σχέδιο Μάρσαλ ήταν για την εδραίωση της αμερικάνικης κυριαρχίας και για να εμποδίσει με οικονομικούς όρους το ξέσπασμα μιας επαναστατικής κρίσης στην Ευρώπη. Αλλά και σήμερα τα δις που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοικονομηθούν για τον πολεμικό προϋπολογισμό θα τα πληρώσουν οι λαοί με νέους όρους και περικοπές κρατικών δαπανών και βεβαίως με κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Εξάλλου, στο άρθρο 12, η κατανομή των πιστώσεων του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων γίνεται στην αρχή κάθε έτους από τον Υπουργό Οικονομικών. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπιστούν ή θα συνεχιστούν καθυστερήσεις σε πληρωμές, διαμαρτυρίες υπάρχουν και επιλογές. Στο άλλοι να πληρώνονται, άλλους να τους αφήνουμε. Και εδώ φαίνονται και οι υπερεξουσίες του Υπουργού. Ή στο κεφάλαιο Δέλτα που περιγράφει διαδικασίες πληρωμές δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Να πω εδώ την παρατήρηση ότι πρέπει να προβλέπεται και να υπάρχει ειδική αναφορά για πόρους που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση ειδικά έργων που αφορούν υποδομές, γιατί τίποτε δεν είναι δεδομένα. Θα σταματήσω εδώ, θα συνεχίσω όμως στη δεύτερη ανάγνωση μαζί με μια τροπολογία που θα καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Ευχαριστώ.